Πάμε όμως στη Δαδιά και στο Χρήστο Χατζημίση, διότι είναι σε εξέλιξη μεγάλη αυτή η πυρκαγιά. Χρήστο, καλημέρα. Έλα, Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα από τη Δαδιά, από το κέντρο του φορέα διαχείρισης του δάσους του Εθνικού Δρυμού της Δαδιάς Λευκύμης και Σουφλίου. Εδώ επικεντρώνεται όλη η προσπάθεια ώστε να μην επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά μέσα στον πυρήνα του δάσους της Δαδιάς, όπου καίει αυτή τη στιγμή από χθες. Εχθές υπήρξε μια καλή εικόνα κάποια στιγμή, ωστόσο αργότερα αναστράφηκε αυτή η εικόνα και έχουμε την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Δύο είναι τα μέτωπα, ένα είναι μετά από το χωριό Δαδιά και το άλλο είναι προς το χωριό Λευκύμη. Ωστόσο όλα αυτά τα μέτωπα είναι σε δάσος, δεν απειλείται αυτή τη στιγμή η κατοικημένη περιοχή. Επειδή όμως το δάσος που είναι το δάσος αυτό είναι πολύτιμο όμως, το δάσος φυσικά δεν απειλείται απλώς. Το συγκεκριμένο δε είναι πολύτιμο δάσος. Δεν είναι οποιοδήποτε πεθόλαβος. Είναι πολύτιμο πραγματικά, όπως το λες. Ναι. Είναι εθνικός δρυμός, είναι ένα στολίδι για τον Εύρο. Ήταν στοίχημα να σωθεί ο πυρήνας του δάσους αυτού, όμως δεν κατέστη δυνατό λόγω της μορφολογίας του εδάφους αλλά και των καιρικών συνθήκων που επικράτησαν. Αυτή τη στιγμή έχουμε άπνοια. Είναι ναι. Απροσπέλαστο και μην ξεχνάμε, Δημήτρη, ότι λόγω του ότι είναι εθνικός δρυμός το αν συγκεκριμένο είναι άπνοια, δάσος, τώρα κάτι θα γίνει, δεν έχει καθαριστεί. Κάτι θα γίνει. Δεν έχει καθαριστεί ποτέ. Έχει λοιπόν πευκοβελώνες, οι οποίες αυτές είναι που καίνε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η φωτιά στις πευκοβελώνες κάτω από τα δέντρα και γι' αυτό αυτό μάλλον δυσχεραίνει και το έργο των αέριων μέσων, τα οποία ρίχνουν νερό. Αν δεν φυσάει αέρας, ρίχνουν είναι νερό, το οποίο όμως δεν φτάνει κάτω στο έδαφος, όπως μας λένε οι πυροσβέστες. Και είναι και η πυκνή μαύρη καπνή, Χρήστο, που βλέπουμε, που δεν είναι εύκολο τα αέρια μέσα να επιχειρούν όταν υπάρχει αυτό το σκηνικό. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο, επιχειρούν, τα έχουμε ακούσει. Τα έχουμε ακούσει. Να σας πω ότι έχουν έρθει υλοτόμοι εδώ από τους δασικούς συνεταιρισμούς της περιοχής, έτσι ώστε και να κάνουν αντιπυρικές ζώνες, αλλά και να επεκτείνουν αυτές που ήδη υπάρχουν όπου δεν, υπάρχουν, να ανοίξουν δρόμους για να μπορέσουν να προσεγγίσουν φωτιάς, τα επίγεια μέσα. Ας ελπίσουμε ότι το κακό θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα, γιατί κακό έχει γίνει και για τα ζώα και για τη φύση και για τον Εθνικό Δρυμό. Μην ξεχνάμε και τα σπάνια είδη πουλιών που διαβιούν εδώ και μόνο εδώ. Ναι. Και μόνο εδώ. Και το είδος βεβαίως της Πανίδας. Να έρθει όμως μαζί μου, έχουμε εδώ τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, έτσι ώστε να μας δώσει μια εικόνα. Για ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου είναι εδώ μαζί μου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Για το τι ακριβώς, πού βρισκόμαστε και σήμερα. Και πώς εξελίσσεται το μέτωπο, Χρήστο. Για τρίτη μέρα συνεχίζεται η φωτιά στο δάσος, στον Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς της Λευκύμης του Σουφλίου. Ξεκίνησαν να επιχειρούν πάλι τα αέρια μέσα από, από το πρώτο φως του ήλιου. Η κατάσταση είναι, χαρακτηρίζεται δύσκολη. Τώρα υπάρχουν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Είναι μια περιοχή, όπως μας αναφέρουν και οι πυροσβέστες, πολύ δυσπρόσιτη. Η δουλειά γίνεται κυρίως από τα αέρια μέσα, αλλά είναι μια περιοχή με πευκοδάσος που κάνει την δουλειά ακόμα πιο δύσκολη. Τώρα εμείς από την πλευρά του Δήμου είμαστε εδώ για να συντονίσουμε σε οτιδήποτε μας ζητηθεί και στο μέτωπο της φωτιάς, αλλά κυρίως και για τους κατοίκους. Έχει καεί τώρα περίπου το 50% αυτού του δρυμού. Τα πουλιά, τα προστατευόμενα είδη, ξέρουμε αν έχουν πληγεί καθόλου. Έχουμε μια εικόνα το τι συμβαίνει ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Θα γίνει καταγραφή από τους αρμοδίους και θα γνωρίζουμε σε λίγες μέρες πόσο έχουν πληγεί από την πυρκαγιά. Ότι δημιουργεί η πυρκαγιά πρόβλημα σε αυτά τα είδη είναι δεδομένο. Τώρα το μέγεθος δεν το γνωρίζουμε. Αν το δούμε. Αναφέρουμε το ευχάριστο τουλάχιστον είναι ότι δεν απειλεί οικισμούς. Υπάρχει μια ανησυχία στους κατοίκους. Ξέρετε, η ατμόσφαιρα από την φωτιά είναι αποπνικτική. Να σας πω ότι έχει φτάσει, δηλαδή η φορά των ανέμων είναι τέτοια που έχουν φτάσει, η κάπνα έχει φτάσει στην πόλη του Σουφλίου. Μάλιστα. Δεν ξέρω δυστυχώς, αν το βλέπετε στις εικόνες που μας δίνει ο Απόστολος Τσιμάρης. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε λίγο, Χριστό. Δεν μπορεί να δει κανείς τίποτα εδώ. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Χατζημίση. Να έχει μια συνεχή ροή από εκεί, διότι είναι κρίμα βέβαια.